Καταρχάς είχαμε μια πολύ ωραία και πολύ ουσιαστική συνάντηση με την περιφέρεια και ευχαριστώ τον αντιπεριφερειάρχη που το οργάνωσε, με τους δημάρχους περιοχής, με τον διευθυντή της αστυνομίας, με τη διοικήτρια του νοσοκομείου, όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουμε όποια ζητήματα έχει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, που έχουμε δει ότι τα τελευταίες εβδομάδες έχει κάποιον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Έχουμε τα ορεινά χωριά που ο Αχίνος είναι σε καραντίνα. Και είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση όπου συζητήθηκαν τα θέματα, τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Σε πολύ καλό κλίμα και πιστεύω θα βρούμε λύσεις ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την καλή συνεργασία. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, έξω από συγκλήματα? Καταρχάς, να τονίσω ότι έχουμε κάνει από τις αρχές του μήνα, τις τελευταίες 20 μέρες περίπου, πάνω από 5.000 τεστ στην περιοχή. Έχουμε κλιμάκιο καθημερινά εδώ και συνεργασία και με τον Ερυθρό Σταυρό και με την περιφέρεια, με τους Δήμους. Κάνουμε ενημερώσεις όπου προβλέπεται και φυσικά θα συνεχίσουμε τα τεστ. Ήδη ξεκίνησε σήμερα το πρώτο drive-through που γίνεται, τέστινγκ από το αυτοκίνητο, είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Άρα θα συνεχίσουμε να δίνουμε εδώ την έμφαση στα τεστ, να καταλάβουν όλοι οι πολίτες και των χωριών κυρίως, αλλά και της πόλης, ότι ο ΔΥΚ και το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ πέρα για να βοηθήσει. Όλοι μαζί με συνεργασία και άμα κάνουμε τα τεστ και έχουμε τα επιδημιολογικά στοιχεία της περιοχής, ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσει η Ξάνθη να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς. Από τη φτωχή μέχρι το ΑΕΣ είναι ικανοποιημένα. Γενικά θα μιλάμε για 5.000 τεστ, καταλαβαίνετε, ειδικά στην πόλη της Ξάνθης είμαστε ικανοποιημένοι. Στα χωριά δίνουμε μια μεγαλύτερη έμφαση. Εκεί θέλει μια μεγαλύτερη προσπάθεια και από τους κατοίκους ώστε να καταλάβουν ότι δεν προσπαθούμε να στιγματίσουμε κανέναν. Είναι για το καλό τους. Το ότι είμαστε εδώ πέρα, τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ και στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, όλα γίνονται για το καλό τους. Τα τεστ αντισωμάτων από πότε ξεκινάνε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης? Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μαζικά τεστ αντισωμάτων, που και εκεί φυσικά θα θέλουμε την προσέλευση του κόσμου ώστε να δούμε και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της περιοχής. Περίπου με την ίδια διαδικασία θα ενημερωθείτε ακριβώς, έχει μια άλλη διαδικασία ως προς το ιατρικό κομμάτι. Αλλά καταρχάς ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο φορτίο και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Είναι η περιοχή στην οποία έχουμε τη μεγαλύτερη παρουσία συνεχόμενα τις τελευταίες εβδομάδες, ακριβώς για να κάνουμε πολλά τεστ, να βγουν τα αποτελέσματα και να έχουμε αυτή την εικόνα που θα μας επιτρέψει κάποια στιγμή και ελπίζω σύντομα, όπως είπα, να επιστρέψει η πόλη και όλος ο νομός στην κανονικότητα. Μια μικρή βελτίωση βλέπουμε, αλλά ακόμα θέλει και άλλα τεστ. Θα συνεχίσουμε και σήμερα. Είμαστε σε 4 μέρη στην πόλη και ειδικά στα χωριά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα ορεινά χωριά, στην περιοχή του Εχίνου που είναι σε καραντίνα. Εκεί πέρα είναι βασικό. Δεν είναι ότι επειδή είναι μια περιοχή σε καραντίνα λύθηκε το πρόβλημα. Πρέπει και οι κάτοικοι και οι πολίτες μέσα να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να κρατάνε τις αποστάσεις, να φοράνε τις μάσκες τους. Ό,τι μέτρα έχουν επιβληθεί δεν είναι τιμωρητικά, είναι για το καλό τους. Δεν αρκεί λοιπόν από μόνο μια καραντίνα ότι δεν πηγαίνει έρχεται κόσμο. Το θέμα είναι να τηρούν τα μέτρα. Γιατί πρέπει να σταματήσει αυτό για όλο, για το καλό όλων. Αν πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα από εδώ για τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και για τους πολίτες στην Ελλάδα που ανησυχούν για τα κρούσματα στην Ξάνθη, τι θα ήταν? Πολίτες Ελλάδας να μην ανησυχούν για την Ξάνθη. Οι πολίτες της Ξάνθης και στη συνεργασία με τους τοπικούς, και έχει σημασία. Γιατί σε κάθε περιοχή οι τοπικοί άρχοντες και παράγοντες πρέπει να συμβάλλουν όπως συμβάλλουν εδώ αντιπεριφερειάρχης, περιφέρεια και οι Δήμοι. Γιατί θέλει συνεργασία. Θέλει το Υπουργείο Υγείας και ο ΔΥΚ πολιτική προστασία, αλλά θέλουμε και τη δική σας συνεργασία και των πολιτών. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα. Ώστε να σταματήσει να παρουσιάζει θετικά κρούσματα η περιοχή, θέλει και τη συνεργασία των πολιτών. Όχι μόνο να κάνουν εξετάσεις, αλλά να προσέχουν τις μετακινήσεις τους, τις επαφές τους. Για κάποιο διάστημα πρέπει να είναι λίγο σε εγρήγορση. Την ημέρα δηλαδή που ολοκληρώνεται, τελειώνουν θεωρητικά οι περιορισμοί, τόσο σε ό,τι αφορά στην καραντίνα στον Εχίνο, όσο και στα περιοριστικά μέτρα για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Δεν έχουμε εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή προς τα πού κινείται. Αυτά θα τα συζητήσουμε με την πολιτική προστασία για να δούμε τι θα κάνουμε. Κοιτάμε τα στοιχεία των τελευταίων ημερών, καταλαβαίνετε αυτό πάει μέρα-μέρα. Θα ανακοινωθούν μία μέρα πριν, λογικά πριν, αν θα δοθεί παράταση. Θα ανακοινωθούν με την πολιτική προστασία.